Λοιπόν, εγώ προτείνω στον μοναδικό που υπάρχει τελικά και ανακατεύει αυτά τα θέματα και παραξενεύομαι, το ξαναλέω. Μήπως παραξενεύεται. Ειλικρινά, δεν βλέπω καμιά εφημερίδα. Πρέπει να το βοηθήσουμε όμως. Μα εδώ είμαστε. Μήπως πρέπει να βρείτε. Ο κύριος Σόου, το ίδρυμα Ωνάση, θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη του Ωνάση όταν βλέπει την οικογένεια Παπαδημητρίου που λιμένεται την κληρονομιά Ωνάση να χρηματοδοτεί όλες αυτές τις ιστορίες. Και αναρωτιέμαι τι γίνεται, πώς βρίσκεται, πού βρίσκουν τα λεφτά, με τι λεφτά πήγε η κυρία Μακντούαλ και όλοι αυτοί, πού βρίσκουν αυτά τα τεράστια κονδύλια να κάνουν δίκες, να καταδικάζουν την Ελλάδα, να δημοσιεύουν συνεχώς στις εφημερίδες καταδίκες πιανού, του πτώματος, ναι, του ανύπαρκτου ελληνικού κράτους. Επειδή όψιμα ανακαλύπτουμε το ρόλο του υπεριαλισμού, δηλαδή το τι κάνουν οι Αμερικάνοι και όχι μόνο, και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι, παγκόσμια. Συγγνώμη, αφήστε τους Γερμανούς τώρα και τους Εγγλέζους, ναι, και τους Αμερικάνους. Πάταξον δε. Όψιμα τους αναγνωρίζουμε το ρόλο αυτό και είναι δεδομένος. Και με τον Γκρουεύσκι που πράγματι με έναν τελείως αναχρονισμένο τρόπο, με έναν πρωτόγονο τρόπο παρεμβαίνει προσπαθώντας με αλυτρωτικές διαδικασίες να βάλει κάποια ζητήματα εσωτερικά του θέματα και τέτοια. Όλα αυτά όμως ενισχύονται από τους Αμερικάνους, τους υπεριαλιστές και όχι μόνο και τους Ευρωπαίους. Μόλις τώρα παραδεχτήκατε όλοι ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας καταδικάζει και όλος ο κόσμος. Γιατί το κάνουνε. Φυσικά, φυσικά το κάνουν αυτό για να έχουν ανοιχτές πληγές σε όλες τις περιοχές, να μπορούν να επεμβαίνουν. Μόνο σε εμάς γίνεται αυτό. Αυτό κάνανε και στη Γιουγκοσλαβία που τη διαλύσανε. Να θυμίσω ότι το όνομα Μακεδονία το είχε από πριν. Ήταν ο Τίτο τότε και ποτέ δεν είχε ενοχληθεί η Ελλάδα για το ότι τα Σκόπια λεγόντουσαν Μακεδονία. Οι Σλάβου Μακεδόνες. Πώς κάνω λάθος. Αλλά εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Βεβαίως. Οι υπουργοί προηγούμενοι σήμερα αντιδρούν. Τότε δεν βγαίνουν να πούνε την αλήθεια όταν είναι υπουργοί και να καταγγείλουν τον υπεριαλισμό. Το κάνουν εκ του ασφαλούς στον αθέατο κόσμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε θέλω να πάμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ύψαν μια φωνή και είπαν στον Ομπάμα ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι όπως σου τα μεταφέρουν οι κάθε Μακντούγκαλ. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Και θα έλεγα ότι ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές τις φωνές, διότι είπαμε πριν από λίγο και σας το δείξαμε, ότι η δική μας είναι σε βαθύ ύπνο του τι συμβαίνει. Πάμε. Αμερικανοί καθηγητές προσπαθούν να ξυπνήσουν Ομπάμα και ΗΠΑ. Καθηγητά Μίλλερ, οι σημερινοί κάτοικοι των Σκοπίων αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες και ονομάζουν τη χώρα τους Μακεδονία. Θα ήθελα να μου πείτε ιστορικά, επιστημονικά, πώς καταρρύπτεται ο ισχυρισμός τους αυτός. Αυτή η χώρα στην αρχαιότητα λεγόταν Παιωνία και οι ντόπιοι ήταν Παιώνες. Μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα τουλάχιστον, 100 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο, ήταν ανεξάρτητοι, χτυπήσανε νομίσματα δικά τους, ακόμη στήσανε αγάλματα στους εχθρούς σαν Παιωνία. Άρα μιλάμε για μια χώρα η οποία ουσιαστικά υπήρξε μάλλον υπομακεδονική αυτοκρατορία. Ναι, δεν... ναι, όπως η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη. Και δεν λέμε την Αίγυπτο Μακεδονία. Δεν γίνεται. Είναι διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι κατά κάποιο τρόπο η Αθήνα ήταν κάτω του Φιλίππου. Θα έπρεπε να πούμε ότι η Αθήνα είναι Μακεδονία. Πώς εξηγείτε αυτή την επιμονή τους να ονομάζονται Μακεδόνες και να χρησιμοποιούν συνεχώς το όνομα του Μέγα Αλέξανδρου? Για τους συναδέλφους και για μένα κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνανε με τον Αλέξανδρο είναι αστείο. Δυστυχώς το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε και ο κόσμος έξω αρχίζει να το πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Έχω δύο συναδέλφους, έναν στην Αμερική και έναν στη Γερμανία, που μου γράφουν τα ίδια πράγματα. Ότι πάνε στο μάθημα για την αρχαιολογία και λένε για τον Αλέξανδρο που ήταν Έλληνας και έχουν σηκωθεί παιδιά 18-19 ετών Γερμανοί και Αμερικάνοι και λένε ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας, ήταν Σλάβος. Μέσα στη χώρα των Σκοπίων, ένα μέρος της πολιτικής των Σκοπίων συνηθίζει να εκμεταλλεύεται την απήχηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με άλλα λόγια, για να καταφέρει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα να έχει την υποστήριξη του κόσμου, στείλει μια ολόκληρη επιχείρηση γύρω από το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
historic truth or do not they accept. Κατά τη γνώμη σας, αγνοούν την ιστορική αλήθεια ή δεν την αποδέχονται? Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια. Δεν είναι ιστορικοί, δεν ασχολούνται με την αλήθεια, αλλά με την προπαγάνδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, η παραποίηση της ιστορίας έχει δύο άξονες. Πρώτον, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το μέρος του κόσμου, δηλαδή με τα Σκόπια. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο Μέγα Αλέξανδρο και τη χώρα του Σκοπίων. Δεύτερον, θα προσπαθήσω να το πω ευγενικά. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν ότι ήταν Σλάβοι, δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, μια χιλιετία μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το νότιο τμήμα των Βαλκανίων, το οποίο οι πρόγονοι μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα, προσχώρησαν στην ελληνική ή στη βαλκανική, αν το προτιμάτε, Χερσόνησο. Άρα δεν υπάρχει κάποια διαμάχη, κάποιο έδαφος να πατήσουν για να υποστηρίξουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο ιδρυτής του σλαβικού κράτους. Υπάρχει περίπτωση να κρύβονται πολιτικά ή γεωγραφικά κίνητρα πίσω από τους ισχυρισμούς τους? Οι αυτοαποκολούμενοι Μακεδόνες παλεύουν να φτιάξουν ένα όνομα, να φτιάξουν ένα μέρος για αυτούς σε αυτό το νέο κόσμο που ζούμε μετά το 1990. Έχουν ανάγκη από ένα ενοποιητικό στοιχείο και αποφάσισαν να το αποκαλούν Αρχαία Μακεδονία και τους Έλληνες προγόνους της Μακεδονίας να τους αποκαλούν κατά κάποιο τρόπο προγόνους τους. Στείλατε μία επιστολή στο αμερικάνικο περιοδικό, το Archaeology Magazine, με αφορμή ένα προκλητικό άρθρο ενός δημοσιογράφου, του κ. Matthew Brandwasser, για τα Σκόπια και του υποτιθέμενου δικαιώματός τους να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες και να αποκαλούν τη χώρα τους Μακεδονία. Αυτό το περιοδικό Archaeology είναι το επίσημο δημοσίευμα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. Και όταν αρχίσανε να λένε την προπαγάνδα των Σκοπιανών σαν αλήθεια, που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική αλήθεια, τους έγραψα και δεν πήρα από αυτούς καμία απάντηση για 5 εβδομάδες. Μετέπειτα τους έγραψα πάλι και ο εκδότης μου απάντησε ότι ναι, έλαβα τώρα, αλλά πάω για διακοπές. Θα απαντήσω σε 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες απάντησε ότι αν στενέψω αυτό που έγραψα μέχρι 100 λέξεις, τότε θα σκεφτεί αν θα το δημοσιεύσει. Και αυτό με έκανε να είμαι πιο θυμωμένος και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα το γράμμα προς τον πρόεδρο Ομπάμα. Διότι η Αμερική έχει κάποιες ευθύνες εδώ σε αυτή την ιστορία. Έχει ευθύνες. Βέβαια. Από τη στιγμή που αναγνωρίζει τα Σκόπια σαν Μακεδονία, τους δίνει θάρρος. Θα αναφερθώ τώρα στην επιστολή που μία ομάδα μελετητών, ανάμεσα σε αυτούς και εσείς, στείλατε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα. Στην επιστολή σας λοιπόν αυτή, μιλάτε για συντρίμμια ιστορικής αταξίας που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Bush. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Bush έχει ένα μερίδιο ευθύνης? Μετά το διαμελισμό της πρώην Ιουγκοσλαβίας και τα προβλήματα των Βαλκανίων, το καθεστώς Bush είχε πολλούς εχθρούς και έψαχνε φίλους ανάμεσα στους Βαλκάνιους. Κάπως απερίσκεπτα λοιπόν, συμφώνησαν, ενέδωσαν στο όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με τον τρόπο αυτό, αψήφισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει το ελληνικό κράτος και το οποίο αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και αγνώρισαν τις επιθυμίες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας και αποκαλώντας τα Σκόπια Μακεδονία ή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτό είχαμε στο μυαλό μας όταν συντάξαμε την επιστολή αυτή. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Είχα πάει έξω για να δω τι γίνεται, γιατί τα τηλέφωνα έχουν σπάσει με το θέμα αυτό. Βλέπετε ότι είπαν και δύο οι καθηγητές, και κυρίως ο πρώτος ο κ. Μίλλερ, ότι ήδη έξω, σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού, των φοιτητών, επικρατεί η άποψη ότι έχουν δίκιο τα Σκόπια. Όλο το χρήμα. Ότι ο Μέγας ήταν σκλάβος. Όλο το χρήμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας και του νεοσκοπιανού κράτους διατίθεται για αυτή την προπαγάνδα. Έχουν γεμίσει τις εθνικές βιβλιοθήκες, τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όλων των χωρών και των Ευρωπαϊκών και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας με αυτή την στρεβλή κατασκευασμένη απάτη, και εμείς δεν έχουμε αντιδράσει σε αυτό το οποίο γίνεται. Εδώ πέρα δεν παίρνουν χαμπάρι που έχετε, η Ντούγκαν στην Έδεσσα, για να είσαι σκέψη, θα παίρνουν χαμπάρι. Το ξέρετε. Έτσι είναι. Την οποία μπορούσαν να παρεμποδίσουν, σας το ξαναλέω. Δεν θα μπορούσε να πάει η Μακδούγκαλ ούτε στην Θράκη, ούτε στην Έδεσσα που πήγε, εάν κατά την ανανέωση της θητείας της, τη
την οποία την κάνουμε φαρδιά πλατιά, θέταμε τον όρο ότι θα πάει σε περιοχές που υπάρχουν αναγνωρισμένες μειονότητες. Όλα αυτά είναι θέματα Υπουργείου Εξωτερικών. Όλα αυτά είναι δυστυχώς θέματα Υπουργείου Εξωτερικών. Μα και η επιστολή των 300 καθηγητών στηρίζεται σε μια προσπάθεια των Ελλήνων της ομογένειας στην Αμερική. Είπα μακεδονική της Αμερικής, είναι αυτή η οποία πρωτοστάτησε για να συγκεντρώσει τις υπογραφές. Το σύνολο αυτής της επιστολής είναι ένα εκπληκτικό αναλυτικό κείμενο που τα... Το αναλύει το θέμα με μια τέτοια έτσι βαθύτητα. Μα και αυτά που είπαν τα Λία, που είπαν, καταλάβαμε ότι... Το θέμα είναι ότι κάθε πρωτοβουλία της ελληνικής ομογένειας εδώ καταπνίγεται. Εδώ θεωρείται καμία εφημερίδα από τις μεγάλες πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες δεν αναφέρθηκε σε αυτό το κείμενο. Κανένα κανάλι δεν αναφέρθηκε σε αυτό το κείμενο.